Από σήμερα ισχύει το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% με εξαίρεση τα ενοπνευματώδη ποτά. Η Ένωση Καταστηματαρχών Νομού Μονησίας σε μια συνάντηση που έκανε μέσω της ΠΟΕΣΕ με το Υπουργείο Ανάπτυξης αποφασίσανε τη μείωση του ΦΠΑ από 23% σε 13%. Η Ένωση Καταστηματαρχών Εστίασης Νομού Μαγνησίας συνεδρίασε εκτάκτως ώστε να υιοθετήσει το μέτρο, ενώ παράλληλα τρέχει ειδικό πρόγραμμα για τους καταστηματάρχες οι οποίοι θα μειώσουν τις τιμές στα προϊόντα τους. Ήδη σε τοπικό επίπεδο στη Μαγνησία παρατηρείται θετική διάθεση ως προς τη συμμετοχή, η οποία για την ώρα κυμαίνεται στο 50%. Θα παραλάβουν ένα ειδικό σήμα από την Ένωση Καταστηματαρχών Νομού Μαγνησίας και ή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Αυτό το σήμα θα έχει και ανταποδοτικά ωφέλη στις επιχειρήσεις αυτές που θα μειώσουν 5% τις τιμές στα προϊόντα που πουλάνε, όπως είναι στην παρακολούθηση και ενίσχυση ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τρέχουν αυτή τη στιγμή, οικονομικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις αυτές και προβολή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε τοπικό επίπεδο ενημερώσαμε τα μέλη χθες που κάναμε για έκτακτη γενική συνέλευση ότι όσοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να παραλάβουν το ειδικό σήμα μειώνοντας τις τιμές. Η έλεγχη αναμένεται να είναι αυστηρότερη από ποτέ στο εξής, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής και την εφαρμογή των όσων ψηφίστηκαν. Από το Υπουργείο Οικονομικών και από τους ΔΕ θα υπάρχει μηδενική ανοχή όσον αφορά τους ελέγχους και την έκδοση αποδείξεων και τη μείωση, όταν υπάρχει μείωση ΦΠΑ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι όλοι οι επιχειρηματίες να ακολουθήσουν αυτό το ρυθμό και να συμμορφωθούν αναλόγως.